Πάμε στο Ρέθυμνο, προκειμένου εκεί έχουμε μία νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο Αμάρι Ρεθύμνο. Οπότε γίνεται κατά κάποιο τρόπο μία στροφή 180 μοιρών στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και θα πάμε, Εύη. Στην κυρία Νικολέτα Γκολφινοπούλου, είναι η διευθύντρια της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στο Δήμο Ρεθύμνου. Μάλιστα, κυρία Γκολφινοπούλου, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλό μήνα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό μήνα, όσο μπορεί κάποιος να ευχηθεί κάτι τέτοιο. Πραγματικά. Πραγματικά, είχαμε κλείσει τη σύνδεση πριν την τραγωδία, αλλά είπαμε να τη διατηρήσουμε, να βγούμε να δώσουμε αυτή την είδηση που έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τι αλλάζει, τι θα αλλάξει τους προσεχείς μήνες στο Ρέθυμνο? Αναμένουμε τη λειτουργία του νέου εργοστασίου, της νέας μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στο Αμάρι, όπου θα μας δώσει τη δυνατότητα για να προχωρήσουμε, να γυρίσουμε σελίδα στη διαχείριση των αποβλήτων. Έτσι λοιπόν έγινε εχθές μια ημερίδα στο Ρέθυμνο σχετικά με αυτό, με έμφαση στη διαχείριση των βιοαποβλήτων, των οργανικών απορριμμάτων που έχουμε στην κουζίνα, καθώς και των φυτικών υπολοιμμάτων, τα οποία μας δίνεται η ευκαιρία να τα επεξεργαστούμε, να τα ανακυκλώσουμε και να μην τα φάβουμε. Είναι ένα έργο το οποίο αγγίζει, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με τα 42 εκατομμύρια ευρώ και έχει ως κατεύθυνση μεταξύ άλλων και την προστασία του περιβάλλοντος. Φυσικά. Με ποιους τρόπους, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής. Λέμε τώρα προστασία περιβάλλοντος. Με ποιους τρόπους? Το εργοστάσιο θα επεξεργάζεται αυτά που εμείς οι πολίτες πρέπει να διαχωρίζουμε στην πηγή, δηλαδή στο σπίτι μας, και θα οδηγούνται προς επεξεργασία εκεί. Άρα λοιπόν η αρχή είναι από εμάς τους πολίτες, ναι, που πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε τα διάφορα υλικά και αυτό που θα μπει στη ζωή μας, πέρα από τον μπλε κάδο που όλοι ξέρουμε, είναι ο καφέ κάδος, που θα συλλέγει τα οργανικά απόβλητα. Είναι αυτή η μετάβαση, η πολυσυστημένη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και το βάρος πλέον που πέφτει και στην ενημέρωση που θα πρέπει να παρέχουν οι Δήμοι, δηλαδή η αυτοδιοίκηση, στους πολίτες, προκειμένου να γίνουν ένα και να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Σωστά, αυτή είναι η αρχή. Και μετά, βέβαια, για να πραγματοποιηθεί αυτό χρειάζεται ο εξοπλισμός και η μονάδα που θα τα επεξεργάζεται, που είναι η συγκεκριμένη μονάδα στο Αμάρι για την οποία συζητάμε. Τι να πούμε, Εύη, πραγματικά αναμένουμε με ανυπομονησία, καθώς και εδώ στην εκπομπή το γνωρίζετε και εσείς καλά, κυρία Γκολφινοπούλου, έχουμε βγάλει πάρα πολλές φορές θέμα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι ένα μεγαλόπνοο έργο, ένα σχεδιασμός πραγματικά που πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους. Αντικειμενικά. Και η Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το Εθνικό Δίκαιο αλλά και το Περιφερειακό Σχεδιασμός μας επιβάλλουν να φτάσουμε στόχους ανακύκλωσης και να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους πέρα από αυτούς που γνωρίζαμε, πετάω και θάβω. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε σε μια νέα εποχή. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα το ξαναπιάσουμε το θέμα το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.